Τραγωδία, ξέρετε ποια είναι. Την είχα πει έτσι με ένα μικρό παράδειγμα, ότι είναι σαν να έχεις έναν κατάκητο, μάλλον εσύ να είσαι ο κατάκητος, να εξαρτιέσαι από την από τη δουλειά του γιού σου, το γιο σου να τον σκοτώνει ο εργοδότης του και εσύ να πρέπει να παρακαλέσεις τον εργοδότη σου να σου δανείσει μερικά από τα λεφτά που έκλεψε από το γιο του σκοτώνοντάς τον. Καταλάβατε, είναι ένας απίστευτος φαύλος κύκλος, αλλά δυστυχώς έτσι λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την καταστροφή που συνέβη. Αυτοί είναι και οι δανειοδότες μας σήμερα. Παυσίπονο σε αυτό το πονοκέφαλο θα βρεθεί. Δεν θα είναι εύκολο. Από την άποψη ότι πιθανότατα και με τον τρόπο ζωής που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και συνηθισμένο. Δηλαδή, μας παραβρίσκει μπούλιδες αυτή η κατάσταση, μας παραβρίσκει απροετοίμαστος. Για την ακρίβεια, δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα ένα παυσίπονο. Μάλλον χημειοθεραπεία χρειάζεται για τον ασθενή. Και πάλι, και ξέρετε πόσο επικίνδυνη είναι μερικές φορές η χημειοθεραπεία. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά, αλλά κανένας δεν ξέρει. Κανένας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Φταίμε εμείς οι πολίτες, φταίνει οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν θέλησαν να μας πούν. Σε μεγάλο βαθμό, φαντάζομαι, να πάρουν τα σκληρά μέτρα έγκαιρα. Σε μεγάλο βαθμό φταίνε οι πολιτικοί, γιατί αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Αυτοί είχαν και την ευθύνη. Αναλάβουν και το κόστος. Αλλά φταίμε και εμείς. Δηλαδή, λίγο αυτή η μίζερη στάση του ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς πρέπει να εξαλειφθεί. Λοιπόν, η μεταπολίτευση έχει κλείσει. Φαντάζομαι, ο κύκλος ολοκληρώθηκε και ένας νέος κύκλος άνοιξε. Πώς προσδιορίζεται αυτός ο νέος κύκλος πλέον? Έχει πάρα πολλές, αν θέλετε, παρασιτικές μεταβλητές, πάρα πολλούς αγνώστους χ. Η μεταπολίτευση ήταν κάτω από ένα καθεστώς ψυχρού πολέμου, με παγωμένη την ιστορία, χωρίς διεκδικήσεις από κανέναν, χωρίς πραγματικό κίνδυνο πολέμου με κανέναν, για την Ελλάδα πάντα αναφέρομαι. Με πολλές προκαταλήψεις. Είχε μικρούς τοπικούς πολέμους, αλλά όχι στην δικιά μας περιοχή. Τώρα το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και τα πάντα αναπροσδιορίζονται, η θέση μας αναπροσδιορίζεται, η θέση μας στην αγορά. Όταν υπάρχει η Κίνα, για παράδειγμα, η οποία έχει εξευτελιστικό κόστος εργασίας και τεράστια δεξαμενή ανθρώπινη για να επανδρώσει αυτή. Καταλαβαίνετε ότι η δικιά μας θέση, η οποία ήταν λίγο πολύ ψευδής, ήταν μια ψευδοεικόνα που είχαμε εμείς για τη θέση μας, δεν ήταν πραγματική, θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Δηλαδή, προς το χειρότερο. Πώς μας βλέπετε? Μας βλέπω να περνάμε πολύ δύσκολα. Σίγουρα. Δυσίωνες οι προοπτικές. Ναι. Έτσι, ως έθνος, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πώς θα πρέπει να ξανααυτοπροσδιοριστούμε? Αυτό είναι το πρώτο που λέτε. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αυτό το κουκούλι του αυτισμού και του εγωτισμού του απέραντου που έχει αυτό το κράτος και το έθνος, μάλλον, και του ναρκισισμού, ότι είναι ομφαλοσκοπείται και ότι είναι ο ομφαλός της γης, όλο αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το καταπίνουμε ότι δεν συμβαίνει έτσι. Είμαστε σε ένα... Θα μας κράτησαν ζωντανούς όμως ως έθνος, μέσα από πολλές ιστορικά. Αυτή η ψευδαίσθηση. Ναι, αλλά να που ήρθε η ώρα του λογαριασμού τώρα. Ναι. Καταλάβατε. Και σε αυτό το παγκόσμιο χωριό δεν υπάρχει μια γαλατική, ένα γαλατικό υποχωριό το οποίο θα σηκώσει μπαϊράκι. Απλούστατα διότι οι άλλοι δεν κορόιδα. Δηλαδή δεν έχουν καμία διάθεση να πληρώνουν για να περνάνε καλά οι Έλληνες. Ναι. Τώρα εμείς θα πρέπει να παρνηθούμε την ταυτότητά μας τελείως, τα βασικά χαρακτηριστικά μας ως έθνος, ως Έλληνες. Δηλαδή, όχι, να πρέπει να ομογενοποιηθούμε με τους Ευρωπαίους, να γίνουμε ένα. Να μην το κάνουμε σημαία μας. Η ταυτότητά μας είναι ένα χαρακτηριστικό μας. Να μην το κάνουμε ανάχωμα και κυρίως να μην το κάνουμε παροπίδα στο να βλέπουμε τους άλλους. Ο κόσμος είναι γεμάτος από έθνη. Και όπως είχε πει. Μ' αρέσει αυτή η φράση. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν αφοριστικοί πάντα έναντι των άλλων. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πρέπει να πάψουμε φράση, ίσως να το αφήστε κάνουμε. Αφήστε με να την πω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι δικιά μου φράση. Είναι του Μπέρναρ Σο. Έλεγε ότι πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι η πατρίδα του υπερέχει όλων των άλλων, μόνο και μόνο επειδή αυτός γεννήθηκε εκεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, ότι είμαστε οι καλύτεροι μόνο και μόνο επειδή γεννηθήκαμε εδώ και όχι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια ή λίγα χιλιόμετρα πιο νότια ή δεξιά-αριστερά, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει έθνος που να μην έχει καλά στοιχεία, να μην έχει δημιουργικά στοιχεία και να μην έχει και τις αχίλιες του πτέρνα. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνουμε μόνο εμείς. Δηλαδή, ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες που μετρά 200 χρόνια ιστορία. Καλά, το λέτε όλα και όλα. Ναι,
Λέτε και είναι λίγα, το λέτε, 200 χρόνια. Ναι, το λέω, γιατί εντάξει, δεν έχει ιστορία, την πλούσια ιστορία τη δική μας, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, και εμείς με αντιπαροχή την πήραμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πληρονομήσαμε. Θέλω να πω ότι κάνεις ένα ταξίδι στην Αμερική και όπου να στρέψεις το βλέμμα σου, βλέπεις τεράστιες πινακίδες που γράφουν A Nation Under God. Ναι. Πηγαίνεις στη Γαλλία και βιώνεις στο πετσί σου τον σοβινισμό και την εθνική υπερηφάνεια των Γάλλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρωτοτυπούμε από την άλλη. Κοντόθωροι άνθρωποι, αν θέλετε, υπάρχουν παντού. Αλλά όπως έλεγε και ένα ωραίο σύνθημα που είχα δει στη Γερμανία, όταν είσαι μια αντιρατσιστική, τότε γινόντουσαν πολλές ρατσιστικές εκδηλώσεις και έγανε ξενώνες μεταναστών, αλλά γινόντουσαν και μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στους δρόμους. Και σε ένα από αυτά τα συνθήματα που είδα σε ένα παρμπρίζ, έλεγε: μην ξεχνάς ότι κι εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ. Λοιπόν, εκτός από εδώ είμαστε κι εμείς ξένοι. Mm-hmm. Και φυσικά όταν πηγαίνουμε στη Γαλλία, βρισκόμαστε απέναντι στον γαλλικό εθνικισμό και όταν πάμε στην Αμερική, απέναντι στον αμερικανικό εθνικισμό. Αυτό θα πρέπει να μας βάλει περισσότερο σε σκέψεις το ότι δεν πρέπει ακριβώς να ορθώσουμε τους εθνικισμούς. Είναι πολύ μικρός ο πλανήτης για να χωρέσει 200 εθνικισμούς. Θα πρέπει να εξηγιάνουμε τον πατριωτισμό μας, να αποβάλουμε φυσικά, τα περιττά, αλλά να κρατήσουμε τον πατριωτισμό μας και την αγάπη μας στη χώρα μας, διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Να την κρατήσουμε χωρίς να τυφλωθούμε από αυτήν. Ο ρόλος ο δικός σας ποιος είναι, ενώ των λογοτεχνών, των ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να ανοίξουν καινούργια μονοπάτια. Δεν είναι και πολύ παρόντες οι πνευματικοί άνθρωποι. Εδώ εγώ νομίζω γίνεται μια τεράστια παρεξήγηση και αν θέλετε και μια αδικία. Προς το πνευματικό κόσμο ή το λεγόμενο πνευματικό κόσμο. Γιατί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι είναι εκτός του πνευματικού κόσμου. Και εντός του πνευματικού κόσμου υπάρχουν και πολλοί που δεν είναι πάντως, δεν χρησιμοποιήσα τον όρο πνευματικών πνευματικοί άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια τεράστια αδικία. Τα τελευταία 20 χρόνια σε αυτή τη χώρα, βάζω ως όριο δηλαδή την ιδιωτική τηλεόραση και έπειτα, έγινε το εξής. Πρώτον, καταστήσανε τους πνευματικούς ανθρώπους αγνώστους, τους πήραν τα μικρόφωνα, τους κλείσαν τα μικρόφωνα. Και μετά τους λιδωρήσαν ότι σοπάσαν. Ναι. Και εγώ σας λέω, ποιος ξέρει σήμερα τους πνευματικούς ανθρώπους για να τους περιμένει να μιλήσουν. Ναι. Αν μιλήσουν, θα μιλήσουν άγνωστοι. Mm-hmm. Και θα έχουν κατασταθεί άγνωστοι. Τους έχουμε καταστήσει αγνώστους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Λοιπόν, και βεβαίως με το να τους αφήσουμε στο περιθώριο, να μην τους καλούμε ούτε ως γλάστρες πια στις εκπομπές, τους έχουμε και απροπόνητους κατά κάποιο τρόπο στα κοινά. Δηλαδή και το στόμα τους να ανοίξουν οι πνευματικοί άνθρωποι, πάλι κοινοτοπίες θα πούνε. Δεν θα πούνε τις απίστευτες σοφίες γερόντων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζουν μπάλα επί 20 χρόνια. Λοιπόν, ή θα έχουμε τελευταίο τον πολιτισμό στις λίστες μας. Είμαστε η χώρα, τώρα σας λέω με τα στοιχεία. Δεν θα διαφωνήσω πάντως με αυτή την τοποθέτηση. Του ΕΚΕΒΗ, που τυχαίνει να είμαι αντιπρόεδρος του αυτόν τον καιρό. Με στοιχεία λοιπόν του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν διαβάζει κανένα βιβλίο σε όλη τη ζωή. Ναι. Ο ένας στους δύο. Το 50% αυτού του πληθυσμού. Ο άλλος Έλληνας διαβάζει από 1-8 βιβλία το πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, το ευτύχημα για εμάς τους συγγραφείς είναι ότι δεν διαβάζει τα ίδια 8 βιβλία. Αλλιώς θα είχαμε όλοι πεθάνει από την πείνα. Mm-hmm. Αυτή η χώρα λοιπόν, η οποία βάζει τελευταία στη λίστα των προτεραιοτήτων της τον πολιτισμό, το τελευταίο που θα πρέπει να κάνει είναι να ζητάει το λόγο από τους ανθρώπους του πολιτισμού για το αν μιλάνε ή όχι. Δεν τους ξέρει πρώτα απ' όλα. Δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη τους, γιατί δεν τους ξέρει. Ξέρετε, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν πόσο φταίνε οι πολίτες, πόσο όλοι φταίνε. Φταίμε και εμείς, Μαρία. Που... Φταίμε και εμείς και έχει δίκιο. Όχι, φταίει ένα μοντέλο. Πρώτα απ' όλα, επειδή είμαστε. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν με ενδιαφέρει. Δεν φταίει τόσο. Δεν φταίει τόσο το εκπαιδευτικό. Φταίνε τα κανάλια. Σε σειρά προτεραιότητα, επειδή είμαστε στην τηλεόραση, φταίει ένα μοντέλο τηλεόραση. Ναι. Που πολλές φορές εγώ λέω ότι οι αληθινές πορνό ταινίες πια είναι οι εκπομπές έρευνας. Γι' αυτό τις βάζουν μετά τα μεσάνυχτα για να μην τις βλέπουν τα παιδάκια μας. Ναι. Ένα μοντέλο τηλεόρασης που κατέβασε όλα τα σκουπίδια που ήταν μετά τα μεσάνυχτα, τα κατέβασε από το πρωί ως το βράδυ και έστειλε όλες τις εκπομπές έρευνας μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό το μοντέλο φταίει. Αυτό το μοντέλο που μας έχει καταστήσει ηλίθιους, μας έχει καταστήσει μικρονοϊκούς, μας έχει καταστήσει ανέτοιμους για οποιαδήποτε σκληρή κατάσταση όπως αυτή που αλήθεια σήμερα. Είναι ότι ο πολιτισμός δεν έχει και μεγάλη θέση τηλεοπτική. Μηδενική θέση έχει. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο τηλεοπτική και γενικώς και ραδιοφωνική και μην το πάμε πιο μακριά. Ωστόσο, νομίζω ότι για να ευλογήσουμε τα δικά μας γένια, δεν εννοώ τις εκπομπές μας μόνο, τις ΕΤΡΙΑ. Των κρατικών καναλιών, των τριών κρατικών. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν. Των τριών κρατικών καναλιών, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, νομίζω ότι υπάρχει πολύς χώρος ζωτικός. Σίγουρα. Έτσι.
Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, κυρίως στη δημόσια τηλεόραση. Υπάρχουν και άλλα κανάλια ιδιωτικά που επίσης έχουν κάποιες εξαιρέσεις. Και όχι με τα μεσονύχτια σεζόνης. Και όχι με τα μεσονύχτια σεζόνης, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Αν δηλαδή όλες τις ζωτικές ώρες, δηλαδή τις ώρες που λειτουργεί το μυαλό μας, τις γεμίζουμε με σκουπίδια. Και ζητάμε την ώρα ακριβώς που κοιμάται το μυαλό μας, ετοιμάζεται να κοιμηθεί το μυαλό μας, ζητάμε να βρίσκεται σε γρήγορση για να παρακολουθεί όλες τις έρευνες. Φανταστείτε τι ανόητο είναι αυτό το μοντέλο πάνω απ' όλα. Δηλαδή τι αντιφατικό είναι, τι οξύμορο μοντέλο.